Καλησπέρα στο Open House Athens και στο Open Office Athens. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα έρθατε στα γραφεία μας στο Λεκαβιτό. Το γραφείο ή το στούντιο ξεκίνησε ανεπίσημα το 2002 από τον αδερφό μου Δημήτρη Καρμπατάκη και στη συνέχεια έκανα εγώ join την ομάδα το 2006. Επίσημα κατοχυρώσαμε τον τίτλο Kappa Studio το 2009 και από τότε έχουμε ξεκινήσει μια ομάδα από τώρα σήμερα είμαστε 75 αρχιτέκτονες στο κέντρο της Αθήνας και στα σπίτια τους. Το γραφείο αναλαμβάνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι ιδιωτικά και άλλα είναι ξενοδοχεία, resort, και πρόσφατα έχουμε δοκιμάσει τις δυνατότητες του γραφείου σε μια μαρίνα στην Τουρκία και σε ένα τοπικό αεροδρόμιο της Μυκόνου στην ανάπλαση των όψεων. Μας αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι όλα τα έργα, ακόμα και αν πρόκειται για ιδιωτικό ή για δημόσιο έργο, έχουν κοινό παρανομαστή την πολυτέλεια και την καλοπέραση. Με γνώμονα να βγάλουμε μια σύνθετη ιδέα, η οποία προσεγγίζει τον τρόπο ζωής από τη στιγμή που κάποιος θα μπει στο κτίριο μέχρι τη στιγμή που κάποιος καλείται να το ζήσει. Αυτό επιτυχάνεται βάζοντας σαν στόχο να υπάρχει ένα δυνατό κόνσεπτ το οποίο προσαρμόζεται κάθε φορά στον τόπο, στο είδος και στο πρόγραμμα του κτιρίου. Τα έργα τα οποία αναλαμβάνει το γραφείο είναι στην Αθήνα, σε διάφορα νησιά εντός Ελλάδας και σε χώρες οι οποίες έχουν μια κοινή συνιστόσα το ζεστό κλίμα. Οπότε το γραφείο μας έχει δουλέψει στον Παναμά, έχει δουλέψει σε έργα στην Κουάλα Λουμπούρ, στην Ταϊλάνδη, στο Ισραήλ, στην Τουρκία και σε άλλες χώρες με λιγότερο ζεστό κλίμα όπως το Λονδίνο και το Παρίσι. Μας αρέσει πάρα πολύ να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πηγαίνουμε σε διαφορετικές τοποθεσίες και να φέρουμε πράγματα σε αυτές τις τοποθεσίες, αλλά επίσης να μπορούμε να παίρνουμε και πράγματα από αυτές τις τοποθεσίες τα οποία μπορούμε να τα προσαρμόσουμε σε κάποιο άλλο μέρος που καλούμαστε να δουλέψουμε. Και τελικά αυτό το cross-pollination το οποίο γίνεται δημιουργεί μια πιο πολύπλοκη προσέγγιση σε κάθε πρόταση, το οποίο μας αρέσει διότι καλείσαι να εξετάσεις τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο ζωής διαφορετικών λαών και πολιτισμών και βρίσκεις κάποια κοινά και κάποια τα οποία τελικά θα μπορούσαν να μεταφερθούν και να μεταπηδήσουν σε κάτι άλλο. Αυτή η διάθεση για ταξίδι, δημιουργία και ανάγνωση είναι που έχει χαρακτηρίσει το γραφείο τα τελευταία χρόνια. Οι πηγές έμπνευσης του γραφείου ξεκινάνε συνήθως, είναι λίγο πιο αυθόρμητες. Όταν καλούμαστε να δούμε ένα χώρο και να τον επισκεφτούμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αφήνουμε λίγο την ελευθερία του αυθορμητισμού, την πρώτη εικόνα, την πρώτη εντύπωση. Αυτή η πρώτη εντύπωση πολλές φορές έχει επηρεαστεί και από πράγματα που έχεις δει προηγουμένως, αλλά προσπαθούμε να την εμπλουτίσουμε με γνώμονα την βαθιά ανάγνωση και κατανόηση το πού καλούμαστε να δουλέψουμε, οπότε μια καλή ανάλυση του τόπου και του τοπίου, του προσανατολισμού, των θεάσεων, της γυτνίασης, της πρόσβασης, της κλίσης και της ευρύτερης κατανόησης περιοχής όσον αφορά τη φύτευση, τα χώματα, τις πέτρες και τα στοιχεία τα οποία συναντούμε στο σημείο που καλούμαστε. Το δεύτερο κομμάτι που κάνουμε και αποτελεί πηγή έμπνευση για μας είναι να καταλάβουμε το πρόγραμμα. Για ποιον πάμε να το κάνουμε. Το ένα είναι πού πάμε να το κάνουμε και μετά είναι το για ποιον. Οπότε το πρόγραμμα του κτηρίου άλλες φορές μας έρχεται από τον εντολέα και άλλες φορές που αρχίζει να γίνεται και αρκετά αυθόρμητο πάλι, καλούμαστε να φανταστούμε τον εαυτό μας σαν τον χρήστη. Οπότε εκεί πάλι βγαίνει ο αυθορμητισμός. Τι θα θέλαμε να βρούμε εκεί, τι μας άρεσε να βρούμε εκεί, τι θα θέλαμε να ζήσουμε εκεί. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε ένα method way of designing, like method acting, σαν να βλέπαμε τον εαυτό μας να είναι εκεί. Οπότε μετά το πού και το για ποιον, προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι, το concept. Αυτό λοιπόν το concept είναι το love child των δύο προηγουμένων στοιχείων.
και σαν ένα happy marriage, it's a happy child. Οπότε το concept που βγαίνει αρχίζει λοιπόν να κατευθύνει τις διάφορες αποφάσεις και αυτό αποτελεί το σχεδιαστικό γνώμονα και το decision making process. Οπότε ξεκινάμε από κάτι πολύ αυθόρμητο και καταλήγει μέσω του εμπλουτισμού της βαθιάς έρευνας και εξερεύνησης στο να γίνεται ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ο χαρούμενος συνδυασμός αυτών των δύο. Η αρχιτεκτονική γλώσσα που χρησιμοποιεί το γραφείο είναι αρκετά ταυτόσιμη με τον τόπο του. Προσπαθούμε κάθε έργο που καλούμαστε να συμμετέχουμε να γίνει μία συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων στην περιοχή την οποία καλούμαστε να επέμβουμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, σαν καλοί ερευνητές ή καλοί εξερευνητές, να πάμε να εξερευνήσουμε την αρχιτεκτονική που υπήρχε στην περιοχή ή στην ευρύτερη περιοχή πολύ πριν από εμάς. Πολλές φορές αυτή η οργανική μέθοδος, το τι έχει κρατηθεί και το τι έχει επικρατήσει, έχει περάσει και το τεστ του χρόνου. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή αφετηρία. Οπότε προσπαθούμε, όταν καλούμαστε να σχεδιάσουμε κάτι στο πού, να έχουμε έντονες αναφορές σε στοιχεία που μας γοητεύουν και ενδεχομένως γοητεύουν και τους επισκέπτες, γι' αυτό και διαλέξαν να πάνε εκεί, σε αυτή την περιοχή που αναφερόμαστε. Προσπαθούμε να έχουμε minimum ή zero waste. Μας αρέσει να είμαστε αρκετά λιτοί και προσεκτικοί στις επεμβάσεις. Η κάθε επέμβαση έχει ένα κόστος, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στο οικονομικό κόστος. Οπότε, όσο πιο στοχευμένα το κάνεις αυτό και πιο λιτά και πιο συνειδητοποιημένα, καταλήγει αυτή η επέμβαση να είναι η απολύτως απαραίτητη. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε αυτή την λιτή σχεδιαστική προσέγγιση στους χώρους στους οποίους επεμβαίνουμε. Με τρόπο όπου τελικά το αποτέλεσμα να μην είναι άδειο ή λιτό απαραίτητα, αλλά να είναι το αναγκαίο. Και πολλές φορές οτιδήποτε πέρα από αυτό καταλήγει να μην είναι χρηστικό και να φαίνεται σαν πλεώνασμα, ενώ οτιδήποτε λιγότερο από αυτό καταλήγει να μην σε καλύπτει. Οπότε we try to do the Goldilocks moment. Κάθε έργο έχει ένα roadmap. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει ένα έργο είναι, έρχεται μια εντολή, γίνεται το πρώτο meeting και από εκεί και πέρα γίνεται μια σειρά από πολύπλοκα στάδια και βήματα μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθεί και θα φωτογραφηθεί και θα παρουσιαστεί. Αυτή η διαδρομή γεμίζει από μια σειρά από περιπέτειες, οι οποίες είναι αυτές οι μικρές τελίτσες στο χαρτί μας και όταν το δεις τελικά από μακριά στο τέλος, καταλήγεις να βλέπεις την ευθεία γραμμή. Τα στάδια είναι σε κάθε έργο διαφοροποιούνται για να ανταπροσωπεύουν το πρόγραμμα και τις ανάγκες του κάθε έργου, αλλά καταλήγει τελικά η δημιουργική διαδικασία να είναι παρόν σε όλα τα στάδια. Και αυτό είναι που μας αρέσει τελικά. Αυτή η δημιουργική διαδικασία, η οποία μπορεί να τη δεις στην προμελέτη, μπορεί να το βρεις στη μελέτη εφαρμογής κατασκευαστικών σχεδίων, στην επίβλεψη, ακόμα και στον τρόπο παρουσίασης ενός έργου, το κάθε στάδιο έχει το δικό του χαρακτήρα. Και προσπαθούμε να έχουμε αυτό το creative process σε κάθε στάδιο. Οπότε δεν υπάρχει αγαπημένο στάδιο, υπάρχει αγαπημένη φάση στο στάδιο που είναι αυτό το creative process. Από εκεί και πέρα, εφόσον αντιμετωπίσουμε τον τρόπο προσέγγισης, μετά είναι το execution. Σίγουρα το creative process σε κάθε στάδιο είναι αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Και πάντα όταν μπορείς στο τέλος να επισκεφτείς το χώρο, σαν καλεσμένος, ίσως είναι και το καλύτερο μεταστάδιο, το οποίο είναι και η χαρά του αρχιτέκτονα να μπορεί να πάει εκεί και να είναι πλέον μέρος αυτής της παρέας, το οποίο το επισκέφτεται και όχι απαραίτητο δημιουργός.
Το γραφείο φιλοξενείται σε ένα χτίριο, το οποίο άλλοτε είχε τη χρήση ενός εργαστηρίου για γεωλογικές μελέτες. Και είναι, εξελίσσεται σε 4 ορόφους. Σήμερα είμαστε στο ισόγειο, το οποίο είναι ο χώρος συναντήσεων. Στον πρώτο όροφο έχουμε τον κοινόχρηστο χώρο της ομάδας, όπου είναι ο χώρος της τραπεζαρίας, και μετά τις ώρες γραφείου ο χώρος ασκήσεων, όπως yoga, kickboxing και HIIT. Τις Παρασκευές ο χώρος των ποτών. Στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο είναι το design space, και στην ταράτσα είναι, όταν μας επιτρέπει ο καιρός, ο έξτρα χώρος συναθρήσεων, όπου μαζευόμαστε και ή γίνονται εκεί οι ασκήσεις του yoga, του HIIT και του kickboxing, όταν ο καιρός το επιτρέπει, ή γίνονται εκεί πέρα τα ποτά, οπότε είναι ένα extension του πρώτου. Στο γραφείο αυτή τη στιγμή δουλεύονται αρκετά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με resort, όπως ένα resort το οποίο είναι στην Ταϊλάνδη, ένα resort το οποίο είναι ανάπλαση ενός υφιστάμενου κτηρίου και επέκτασή του στην Κρήτη. Γίνονται κάποια, τελειώνει, ολοκληρώνεται σύντομα το Aegean Lounge στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά από το Aegean Lounge στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να το φωτογραφίσουμε την ερχόμενη Τετάρτη, που είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό. Ολοκληρώσαμε το χώρο του Μεταξά, το σπίτι του Μεταξά, του Ποντού, στην Σάμο, που είναι ένας πολυχώρος που έχει δωμάτια φιλοξενίας, την ιστορία του Μεταξά και χώρο εκδηλώσεων. Γίνονται αρκετές ιδιωτικές κατοικίες σε νησιά και κάποια στην Κώστα Ναβαρίνο με την ομάδα της ΤΕΜΕΣ. Οπότε είναι αρκετά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αρκετά έργα που ολοκληρώνονται σύντομα και ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε. Το γραφείο έχει υπάρξει αυτή κοντά στα 15 χρόνια πλάς επίσημα. Οπότε έχει μια ιστορία που κάθε ένα από αυτά τα μικρά βήματα έχουν συντελέσει το να είμαστε σήμερα η ομάδα που είμαστε, με τα έργα που τρέχουν και εξελίσσονται. Είναι δύσκολο για μένα να βάλω ένα επαγγελματικό ορόσημο σε ένα αγαπημένο έργο, αλλά σίγουρα μου είναι πιο εύκολο να βάλω ένα προσωπικό ορόσημο. Γι' αυτό το λόγο και θα έλεγα το σπίτι στη Σκιάθο, το οποίο είναι μια εξοχή κατοικία στο νησί της Σκιάθου, σε μια παραλία που λέγεται Μπανάνα, δίπλα στις Κουκουναριές. Και ήταν ένα από τα πρώτα έργα του γραφείου που είχαμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε με τον πελάτη πολύ κοντά και να έχουμε μεγάλη ευθερία στον τρόπο σχεδιασμού. Οπότε ήταν για μένα προσωπικά ένας χώρος που μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτά που είχαμε μάθει, αλλά και να εξελίξουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί ακριβώς πώς θα εκτελεστούν. Οπότε σαν έργο, σε προσωπικό βαθμό, θα έλεγα το σπίτι στη Σκιάθο. Η πόλη μας, στην οποία καλούμαστε να ζούμε καθημερινά, έχει στοιχεία τα οποία σίγουρα είναι χαρακτηριστικά μιας πόλης, η οποία είναι αρκετά πυκνοχτισμένη. Εμένα αυτό με αντιπροσωπεύει. Μ' αρέσει αυτή η πυκνότητα και μ' αρέσει και η κλίμακα αυτής της πόλης. Η Αθήνα είναι για μένα μια πόλη η οποία μπορεί να συνδυάσεις τη φυγή στη θάλασσα, την επίσκεψη στο βουνό και συγχρόνως να βρίσκεσαι σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρκετά τόσο πυκνοκατοικημένος ώστε να σου δημιουργεί αυτή την ένταση. Αυτή η διτότητα, το ότι μπορεί να είσαι κάπου γρήγορα σε ανοιχτό χώρο και κάπου άμεσα σε έναν όχι τόσο ανοιχτό χώρο, είναι ένα χαρακτηριστικό που εμένα με έχει τραβήξει πάρα πολύ σε αυτήν την πόλη και είμαι big fan of Athens. Σίγουρα η αρχιτεκτονική αυτής της πόλης έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να βελτιώσουμε, θα θέλαμε να εξελίξουμε και θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να βελτιστοποιηθούν. Ελπίζω ότι και με τη δικιά μας συμμετοχή θα μπορέσουμε να προσφέρουμε σε αυτό το πλαίσιο και να
δούμε τις αδυναμίες και να μάθουμε τις αδυναμίες που τι δεν μας αρέσει και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτά που μας αρέσουν.